ο καλός φίλος της εκπομπής και της συχνότητας, ο οποίος είναι και πανεπιστημιακός δάσκαλος γύρω από την αισθητική της τέχνης και όχι μόνο, αλλά κυρίως επί χρόνια δημοσιογράφος σε έναν από τους σημαντικούς πυλώνες με τα θετικά και τα αρνητικά του στο χώρο του τύπου, αλλά που διαμόρφωσε αντίληψη πολιτική και κοινωνική στη Γαλλία τη Λιμπερασιόν, ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές, τους τόσο έτσι αγαπημένους από τις μέχρι τώρα συζητήσεις μας. Κύριε Δαβέτα, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, αν συμμερίζεστε και αν είναι εδραία η άποψη ότι η Γαλλία δίνει πολλές φορές τον πολιτικό και κοινωνικό τόνο των εξελίξεων για όλο τον λεγόμενο ευρωπαϊκό χώρο, ή αν αυτό πια είναι ένα παρελθοντικό αφήγημα. Όχι, θα συμφωνήσω απόλυτα και δεν τον δίνει κάποιες φορές. Τον δίνει περισσότερες φορές, αν εξαιρέσουμε την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία. Στη Γαλλία πάντοτε από τον πόλεμο και μετά, δηλαδή από την εγκατάσταση της Πέμπτης Δημοκρατίας με τον Ντεγκόλ μέχρι σήμερα, η Γαλλία είναι πρωτοπόρο σε θέματα πολιτικών ιδεών. Είναι η χώρα η οποία δίνει τον τόνο και τον ρυθμό σε ζητήματα πολιτικά, σε ζητήματα διεύρυνσης δικαιωμάτων, σε ζητήματα ερευνών. Γενικώς παραμένει πρωτοπόρα σε όλα τα θέματα. Αναντήρητα. Μάλιστα. Έχει μπει σε εκλογική τροχιά η Γαλλία. Μετά την Γερμανία είναι ο άλλος μεγάλος πόλος που τώρα πια δεν ξέρω ποιος πολιτικά, γιατί οικονομικά μέχρι τώρα ξέραμε, αλλά πολιτικά ποιος θα έχει βαρύνουσα σημασία και στρατιωτικά μετά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως σε αυτό το προεκλογικό κλίμα και τόνο και ρυθμό, ποιες είναι οι πρώτες βασικές παρατηρήσεις που κάνετε? Λοιπόν, καταρχήν αυτό που έχει αλλάξει στη Γαλλία και το κάνατε καλή εισαγωγή όταν το είπατε στην αρχή, είναι ότι έχει αλλάξει κάτι εντυπωσιακά η κοινωνιολογία της ψήφου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, με απλά λόγια? Σημαίνει ότι ενώ οι Γάλλοι από την εποχή του Μιτεράν και μετά για μια μεγάλη περίοδο είχαν μια στροφή προς την κεντροαριστερά, τώρα έχουμε μια στροφή όχι ακριβώς προς την κεντροδεξιά, αλλά προς την δεξιά και στην ριζοσπαστική δεξιά. Έχουμε δηλαδή κοινωνιολογική ψήφο γύρω στις 63% είναι η δεξιά και η ακροδεξιά μαζί. Και έχει μείνει ένα 37% το οποίο είναι μοιρασμένο ανάμεσα στην αριστερά του Μακρόν και στο 23% το οποίο αντιπροσωπεύει συνολικά όλη η αριστερά στη Γαλλία. Mm. 23% με 24% maximum. Ποια εξήγηση δίνεται, θα σας πει κάποιος? Γιατί ιδίως για τα λαϊκά φτωχοποιημένα στρώματα με τα κινήματα των κίτρινων γυλαίκων που είχαν αμιγώς, γιατί κάποιοι τα παραξήγησαν στη χώρα μας, εσείς τα είχατε αναλύσει εδώ. Τα κίτρινα γυλαίκα ξεκινούσαν από ένα βασικό ζήτημα, φθηνό, θα το πω έτσι, καύσιμο για να μπορεί να μεταφέρει το εργάτη από το κέντρο στα προάστια και τα προάστια στο κέντρο. Εξέφραζαν τη μεσαία γαλλική τάξη. Μάλιστα. Οπότε τώρα, τι γίνεται εδώ, γιατί αυτή η στροφή, πώς την ερμηνεύετε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών? Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της στροφής, λοιπόν, και τα χαρακτηριστικά τους? Ωραία. Καταρχήν, αυτή η στροφή, πριν φτάσουμε στους πρωταγωνιστές, οφείλεται στο εξής. Στο ότι η μετανάστευση, το μεταναστευτικό, το ανεξέλεγκτο, όχι ακριβώς το μεταναστευτικό, το ανεξέλεγκτο του μεταναστευτικού, το πρόβλημα της ταυτότητας και το πρόβλημα της ασφάλειας έχουν γίνει αυτά τα τρία ζητήματα, τα κύρια ζητήματα της γαλλικής καθημερινότητας, άρα και της πολιτικής ατζέντας. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα. Ναι. Αν θέλετε για να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας, δεν θα σας διακόψω, όμως μου κάνει εντύπωση ακούγοντάς σας. Μιλάτε για μια κοινωνία, τη γαλλική, της οποίας υποτίθεται, εσείς θα μας πείτε, είναι έτσι, η βασική κουλτούρα είναι η ενσωμάτωση. Απέτυχε? Βεβαίως, αυτό είναι ακριβώς. Το πιάσετε πάρα πολύ σωστά. Απέτυχε με τους Μωαμεθανούς. Ενώ, ας πούμε, στους άλλες, αν θέλετε, θρησκευτικές προτάσεις ή στους άλλους λαούς που έχουν έρθει, έχει μία, αν θέλουμε, να το πούμε, πιο εύκολη ενσωμάτωση, αυτό το γεγονός άρχισε να αλλάζει με τους Μωαμεθανούς, αλλά και κυρίως από διάφορους φιλοσόφους, λίγο μετά τη δεκαετία του 80, αυτόν που λέγεται ήταν Φελίξ Κουαταρί και ο Ζιλ Ντελέζ. Αυτοί οι δύο φιλόσοφοι είχαν κηρύξει το δικαίωμα των ξένων να ζουν την κουλτούρα τους μέσα στη Γαλλία, μέσα σε μια χώρα, χωρίς να ενσωματώνονται.
Αυτό το πήρανε οι σοσιαλιστές, το εφάρμοσαν πολιτικά και έχουμε πια το εξής γεγονός. Ερχόταν ένας για να κάνει, ας το πούμε, να εργαστεί, ήταν νόμιμος, ας το πάρουμε αυτό το δεδομένο, και ξαφνικά τι υπήρχε από τη μεριά αυτή, έφερνε όλη την οικογένειά του. Η οικογένειά του σημαίνει πολλά άτομα. Πολλά άτομα τα οποία, ενώ δεν είχαν ούτε γνώριζαν γλώσσα ούτε τίποτα, αυτά τα άτομα κατάφερναν να είναι μαζί του, να μένουν εδώ, γεννιόντουσαν στο μεταξύ και άλλα παιδιά. Επιχειρήθηκε και το λεγόμενο, ας πούμε, το δικαίωμα της εθνικότητας, της ηθαγένειας από τη στιγμή που γεννιέσαι σε έναν τόπο, με αποτέλεσμα αυτό σιγά σιγά να δημιουργήσει έναν, ας πούμε, εσωτερικό πληθυσμό διαφορετικό από τη μέχρι τώρα κουλτούρα της Γαλλίας. Άρα μιλάτε για κόσμο που ακόμη και με τις δυνατότητες που του πρόσφερε η γαλλική δημοκρατία αρνούταν να ενσωματωθεί. Ναι, λόγω της θρησκείας. Το πρόβλημα με τους μαμιθανούς ήταν ότι οι μάμιδες και γενικότερα οι θρησκευόμενοι ηγέτες, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι διεκδικούσαν αυτό που ονομάζουμε μαμιθανική ή ισλαμική ταυτότητα. Άρα λοιπόν για αυτούς η ταυτότητα ήταν η θρησκεία. Δεν ήταν ο τόπος και ο χώρος που πήγαιναν, που μεγάλωναν τα παιδιά τους, που ζούσαν. Εφόσον λοιπόν ήταν η θρησκεία και αφού ζούσαν σε ένα μέρος το οποίο πολιτισμικά και θρησκευτικά ήταν διαφορετικό, δεν ενσωματωνόντουσαν. Mm-hmm. Η αντίδραση των, ας το πούμε, δυτικών κοινωνιών με πρώτη τη Γαλλία, τι έκανε για να τους γοητεύσει, για να τους ελκύσει, άρχισε να αφαιρεί τα δικά της, δηλαδή άρχισε να αφαιρεί το χριστιανισμό, άρχισε να αφαιρεί βασικές ανθρωπιστικές αξίες, οι οποίες αποτελούσαν μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της Δύσης και της Γαλλίας. Το αποτέλεσμα όμως ποιο ήτανε? Ότι αφαίρεσε τα πάντα από τον εαυτό της. Η ίδια έβγαλε μια νέα γενιά παιδιών, τα οποία είναι χωρίς θρησκεία, χωρίς ανθρωπιστικές σπουδές, υποχείρια ενός παγκόσμιου ειδικευμένου τεχνικά συστήματος, το οποίο τους έχει σαν, ας το πούμε, πολιτισμένους σκλάβους, έτσι, κάπως έτσι, η σημερινή εποχή. Και από την άλλη μεριά, οι Μαομεθανοί δεν άλλαξαν καθόλου. Και έχουμε το φαινόμενο του πληθυσμού, της αύξησης του πληθυσμού, της διατήρησης της κουλτούρας τους και μάλιστα της θρησκευτικής κουλτούρας και μάλιστα με πολύ ισχυρό τρόπο, διότι όντας στο εξωτερικό έχουν μεγαλύτερη σύσφυξη των λεγόμενων θεολογικών πολιτισμικών αξιών τους και βέβαια έχουν φτάσει σε αυτό το φαινόμενο ενός μεγάλου διεξόδου. Mm. Τι θα κάνουν λοιπόν οι Γάλλοι, όσοι ακόμη πιστεύουν στην ταυτότητα? Θα αντιδράσουν και ο τρόπος μπορεί να είναι από τυφλός μέχρι πολιτικός, μπορεί να είναι ακόμη και ρατσιστικός και φασιστικός μέχρι και πολιτικός. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από το μέχρι τώρα όταν πήγαινε κάποιος να υποστηρίξει, ας πούμε, ιδέες όπως είναι το έθνος ή η πολιτισμική μνήμη ή η πολιτισμική ταυτότητα, αμέσως η λεγόμενη αριστερά που είχε το πάνω χέρι στα πανεπιστήμια, όπως και στην Ελλάδα δηλαδή, με λίγα λόγια, ή στην εξουσία, κυρίως επί Ολάντ, ξεκίνησε Μιτεράν, αλλά επί Ολάντ ήταν η αποθέωση και επί Μακρόν η συνέχεια, τι έκανε? Του έλεγε εσύ είσαι ακροδεξιός, εσύ είσαι αντιδραστικός, εσύ είσαι κρυπτοφασίστας, του έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να έχουν συσπηρωθεί σε μια εσωστρέφεια. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκαν διάφοροι εκπρόσωποι, οι οποίοι άρχισαν να μιλούν για αυτά τα οποία ο Γάλλος στη μεγάλη του κοινωνιολογική πλειοψηφία τα είχε αποθυμένα μέσα του, αυτοί άρχισαν να ακολουθούν αυτούς που ένιωθαν ασφάλεια. Να λιεύουν, λέτε. Μου λέει εδώ όμως ο φίλος ο Τάκης ο ακροατής, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Δαβέτα. Όμως θέλω να του υπενθυμίσω ότι ακόμη και η Γαλλική Επανάσταση δεν ήταν τίποτα άλλο, αν τη δεις στη μακροϊστορία, παρά η επανάσταση της μεσαίας τάξης που τώρα λέγεται αστική. Ανέκαθεν, λέει ο φίλος ο Τάκης, η Γαλλία ήταν μια συντηρητική χώρα που μην ξεχνάμε γέννησε το ρατσισμό, Γκομπινό και την Action Direct. Ναι, ούτε μία αντίρρηση. Άλλωστε, βέβαια, Γκομπινό είναι και Action Direct είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Action Direct είναι η μεγαλύτερη, ας το πούμε, κάτι το αντίστοιχο με την 17 Νοέμβρη, τις Ερυθρές Ταξιαρχίες κτλ. Είναι σωστή η παρατήρηση του φίλου του Τάκη. Σωστή η παρατήρηση. Με μια διαφορά, ότι υπήρχε η περίοδος τότε που ήρθε Μιτεράν, όπου έχουμε στροφή, κοινωνιολογική στροφή των ψηφοφόρων προς την αριστερά. Και ο Μιτεράν και γενικότερα, ακόμη και επί Σιράκ, υπήρχε συγκυβέρνηση. Και η Πίζοσπεν και με όλους αυτούς.
δηλαδή η αριστερά από το 80 μέχρι σήμερα κράτησε για πάρα πολύ καιρό, ακόμη και ο Μακρόν βγήκε από την αριστερά. Κράτησε για πάρα πολύ καιρό τις ιδέες. Καλά τώρα, μία... το αγαπημένο παιδί, εσείς μας τα είχατε πει, των τραπεζών, των πολυεθνικών. Ναι, ναι, αλλά από την αριστερά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, που τον λένε και με προφορές, εσείς τα λέτε καλά, οι φραγκοφόν, αλλά κοιτάξτε τώρα. Ο Μακρόν είναι μία μεταβλητή σε αυτό το σύστημα ως πρόεδρος. Ναι. Πάει καλά και πού ζορίζεται? Στο εσωτερικό δεν πάει καλά. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Στο εξωτερικό πάει καλά, αν και δεν ξέρω αν είναι αυτός που πάει καλά ή η πάγια γαλλική εξωτερική πολιτική την οποία θα εφαρμόσει όποιος ανέλησε την εξουσία. Άρα ο Μακρόν μπορεί να ενσωματώσει σε αυτό το δίπολο που δημιουργείται κοινωνικοπολιτικά, όπως μας είπατε, με το μεταναστευτικό, τα ζητήματα ασφάλειας, μπορεί να ενσωματώσει τελικά όλο τον άλλον χώρο που δεν του ανήκει, ας τον πούμε έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, σοσιαλιστών, κομμουνιστών, αριστερών κτλ. Ανάγκα βία δηλαδή να τον στηρίξουν. Αυτό πήγε να κάνει. Ναι. Το πέτυχε στις πρώτες εκλογές έχοντας απέναντι τη Λεπέν. Εδώ όμως έχουμε το εξής φαινόμενο. Για πάμε τώρα στους πρωταγωνιστές. Ναι, ναι. Ναι, η Λεπέν λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι το αγαπημένο παιδί της εξουσίας. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Είναι κάτι το πρωτοφανές, επειδή τα έχω ζήσει όλα εδώ στη Γαλλία. Αν ακούτε πώς μιλάνε οι δημοσιογράφοι, πώς μιλάνε οι πολιτικοί για τη Λεπέν. Εγώ μου ήρθε να σκάσω από τα γέλια, δηλαδή δεν το πιστεύω. Γιατί έχει δώσει εξετάσεις καλού παιδιού πια. Ναι, τις πέρασε τις εξετάσεις, το σύστημα την αποδέχεται και τώρα έχουμε η εξαιρετική κυρία Λεπέν, η εξαιρετική Μαρίν Λεπέν, οι ομιλίες της κάθε λίγο στην τηλεόραση, την καλούν συνέχεια, μέχρι και τη βγάλανε χτες με τις γάτες της. Άρα έχει πάει η κυρία Λεπέν, με συγχωρείτε τότε κύριε Δαβέτα, γιατί πρέπει να ρωτώ, θα κόβω τον ιρμό σας σήμερα, τι να κάνω, θα το παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, άρα η κυρία Λεπέν έχει ήδη μια νίκη, έχει σύρει όλη την ατζέντα στις δικές της θέσεις. Είτε είσαι κεντρός, είτε είσαι κεντροαριστερός, είτε είσαι αριστερός, άμα μου λέτε ότι έχει γίνει το αγαπημένο παιδί, στη δικιά της ατζέντα συζητάνε. Λοιπόν, αυτό είναι σωστή παρατήρηση, θα την έλεγα κι εγώ, αλλά είναι σωστή παρατήρηση ότι η ατζέντα πια των όλων αυτών των δεξιών δυνάμεων, οι οποίοι είναι αντιμακρόν, κινείται γύρω από την αρχική ατζέντα που έβαλε αρχικά ο πατέρας Λεπέν, τον οποίο όμως το σύστημα τον ξέρασε, δεν τον δέχτηκε ούτε δευτερόλεπτο. Μετά η κόρη Λεπέν, η οποία υιοθέτησε τις αλλαγές που τη ζήτησε το σύστημα και τώρα είναι αγαπημένη, όμως πέτυχαν οι Λεπέν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την ατζέντα γύρω από τα δικά του θέματα, τα οποία ήταν από τότε το μεταναστευτικό, η ασφάλεια και η γαλλική ταυτότητα. Ποια είναι η διαφορά όμως? Στα πλαίσια των παραχωρήσεων, η Λεπέν, ναι μεν, γίνεται υιοθετείται από το σύστημα, αλλά ταυτόχρονα κάνει και παραχώρηση στο σύστημα. Ποια ήταν η παραχώρηση της Λεπέν? Ήταν να μην βάλει στην ατζέντα της το θρησκευτικό και το πολιτισμικό σύστημα. Μένει μόνο στα πλαίσια μιας ουδέτερης δημοκρατίας, όπου η ουδετερότητα της Λεπέν στόχο έχει να αντιτεθεί στο Μακρόν σε οικονομικά ζητήματα. Δηλαδή η αντίθεσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα αυτά δεν είναι όπως νομίζαμε παλιά. Είναι υπέρ όλων αυτών. Είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λεπέν. Απλά θέλει μια άλλη οικονομική πολιτική και σταματάει εκεί. Mm. Και εκεί ακριβώς υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο σας είπα από την αρχή, το λεγόμενο πολιτιστικό κενό, και εκεί έρχεται να το καλύψει ο Ερικ Ζεμούρ. Ο Ερικ Ζεμούρ, ο οποίος αυτή τη στιγμή από το πουθενά, παρότι ήταν πολύ γνωστό δημοσιογράφο. Πριν πείτε οτιδήποτε, να ακούσετε. Ναι. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, θέλω να ακούτε και τους ακροάτες. Καλημέρα στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Θα ήθελα την άποψή του για τον Ερικ Ζεμούρ. Είναι τόσο ακραίος όσο παρουσιάζεται? Ποια είναι γενικά η εικόνα που έχει για έναν άνθρωπο που ήταν showman στην τηλεόραση? Λοιπόν, καταρχήν, πολύ σωστή παρατήρηση. Ήταν και παραμένει ακόμη ένα showman. Για πολλά χρόνια ήταν ο Ερικ Ζεμούρ, ήταν μια 20ετία. Ο πρώτος και ο πιο δυνατός σε θέματα πολεμικής δημοσιογράφος, ο οποίος αγωνιζόταν για αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική ταυτότητα της Γαλλίας και γενικότερα πολιτιστική ταυτότητα του δυτικού κόσμου. Αυτό το πράγμα, το οποίο στην αρχή κάποιοι θέλανε να τον λιδωρήσουν, αυτό τελικά μπόρεσε και πέρασε στον κόσμο, διότι αφού του άφησε χώρο η Λεπέν σε θέματα πολιτισμού και σε θέματα θρησκείας, ο Ζεμούρ έρχεται, αλλά προσοχή. Ο Ζεμούρ παίρνει τη θρησκεία σαν πολιτιστικό. Εδώ έχουμε μια μεγάλη σημαντική διαφορά. Ο ίδιος προτάσει πάντοτε όταν μιλάει ότι είναι ένας μικρός Εβραίος από την Αλγερία. Το προτάσει ώστε να ξέρουν με ποιον έχει να κάνει. Το προτάσει ο ίδιος και μετά λέει υποστηρίζω τη χριστιανοσύνη σαν πολιτισμό.
το οποίο διαφέρει από τον λεγόμενο, αν θέλουμε, φανατισμό κάποιων, ας πούμε, εκκλησιαστικών ομάδων κτλ. Τη βλέπεις σαν πολιτισμό. Γι' αυτό και προχθές ήταν, μέχρι σήμερα, ήταν στην Αρμενία, εκεί που είναι η άκρη και η μάχη του χριστιανισμού, όπως είπε, του πολιτισμικού χριστιανισμού, για να δώσει τη μάχη υπεράσπισης των τελευταίων χριστιανών στην Ασία, στον Κάφκασο, των Αρμενίων, απέναντι σε έναν, όπως είπε, ωκεανό μουσουλμάνων, οι οποίοι απειλούν να την εξαφανίσουν. Άρα μου λέτε ότι η καμπάνια Ζεμούρ δεν βασίζεται αμιγώς σε κομματικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, αλλά το πάει σε μια ας το πούμε έτσι τώρα, την πολιτιστική είναι τέλος πάντων, πολιτιστική παρέμβαση, να το πω έτσι. Ναι, έτσι είναι, έτσι. Βάζει ζήτημα πολιτισμού. Έτσι είναι. Βάζει ζήτημα πολιτισμού, ο Ζεμούρ, λέτε δηλαδή. Απόλυτα. Εγώ, μάλιστα, σε αυτό το θέμα συμφωνώ μαζί του ξεκάθαρα. Παρότι την ανάλυση που κάνω, σα το λέω τώρα σαν άτομο, εμένα όταν τα ακούω αυτά, είναι ζητήματα τα οποία τα έχω γράψει, τα έχουμε πει και μαζί. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο να εξαφανίσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τις ρίζες του δυτικού πολιτισμού, για να είμαστε αρεστοί σε αυτούς οι οποίοι είναι αντίθετοι μας. Και στο τέλος χάνουμε την ταυτότητά μας, ενώ οι άλλοι τη διατηρούν. Δυτικού. Γιατί άμα είστε στην Ελλάδα, δεν είμαστε ακριβώς δυτικού τώρα. Εδώ υπάρχει μια άλλη συζήτηση στην Ελλάδα. Ποια είναι η ρίζα μας, το ξέρετε. Η βάση όμως των Ελλήνων είναι δυτική με την έννοια, αν θέλετε, του ενός ορθολογισμού δυτικού πολιτισμού, όχι με την έννοια της ρωμαϊκής συνέχειας, αλλά με την έννοια ενός πολιτισμού ο οποίος έδωσε στη Δύση τον ορθολογισμό, τη φιλοσοφία κτλ. Αυτά είναι δυτικά πράγματα. Δεν μου λέτε, κύριε Δαβέτα, επειδή εδώ έχω και τα μηνύματα των ακροατών. Βεβαίως. Πίσω από αυτό το λόγο, ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος του Ζεμούρ, που φαίνεται να ελκύει, μήπως υπάρχει μια πιο σκληρή μισανθρωπική, ρατσιστική, ολοκληρωτική ατζέντα που απλά τώρα είναι συγκαλυπτόμενη για να έλξει ψηφοφόρους? Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Η άποψή μου όμως είναι, επειδή εγώ θέλω να είμαι πολύ ευθύς πάντα και είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ο Ζεμούρ, γιατί ο Ζεμούρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τα πάντα στα πλαίσια του πολιτισμού. Και μάλιστα μπορώ να φτάσω στον ακριβώς αντίθετο που λέει ο ακροατής, ο αξιοσέβαστος ακροατής, ότι ουσιαστικά ο Ζεμούρ αφαιρεί από τη Λεπέν και από την λεγόμενη ακροδεξιά ένα σκληρό πυρήνα. Με αποτέλεσμα, ας το πούμε ακροδεξιά, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του ακροατή σας, είναι χωρισμένη στα δύο. Αυτό τι σημαίνει? Η παρουσία του Ζεμούρ αφαιρεί από τη Λεπέν, αλλά βοηθάει ποιον? Τους παραδοσιακά δεξιούς, οι οποίοι και αυτοί, την κυρία Πεκρές, η οποία και αυτή μπήκε ξαφνικά στο παιχνίδι. Μάλιστα, με το από το πουθενά η κυρία Πεκρές των Ρεπουμπλικανών είναι τώρα. Φαβορή. Ναι, είναι φαβορή για σας? Βέβαια είναι φαβορή. Όταν η τελευταία δημοσκόπηση της ΕΛΟΜΠ την έβγαλε ότι αν γινόταν τώρα οι εκλογές θα παίρνει 52% αυτή και 48% ο Μακρόν, και ο Μακρόν έχει τρελαθεί, έχει αρχίσει και κάνει, σήμερα θα κάνει πάλι μεγάλο διάγγελμα, αρχίζει πια και μπαίνει στον αγώνα χωρίς να το ανακοινώνει ακόμη, αλλά με πολύ δύναμη, είναι λίγο, ας πούμε, έχει μια αιμονή με την υποψηφιότητα της Πεκρές. Άρα, μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα, για να το καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος. Ναι, μας ναι, λέτε, αν μέχρι τώρα διαχρονικά και με τον Μακρόν και τους προκατόχους του λειτουργούσε ένα, εντός εισαγωγικών, πολύ ασφαλές δίπολο, δεν θέλετε έτσι τον Λεπέν, θα πάτε στο Μακρόν. Επί Λεπέν, τον γέρο Λεπέν λέω, ναι, θα πάτε στο Σαρκοζή. Τώρα δεν, ναι, θέλετε την κυρία Λεπέν, θα πάτε στο Μακρόν. Αυτό λέτε αλλάζει και γίνεται. Ναι. Δεν θέλετε τη Λεπέν και το Ζεμούρ, μάλιστα, θα πάτε στην κυρία του Ρεπουμπλικανικού. Πάβει να, ναι, είναι εναλλακτική μία πρόταση που δεν είναι, είναι πιο κεντρό, ας το πω έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και μάλιστα μέχρι τώρα ήταν εξαφανισμένο το κόμμα αυτό, ήταν υποδιάλυση όπως οι σοσιαλιστές. Το υπολογίζανε οι σοσιαλιστές, σήμερα είναι 3% η κυρία Ιντάλγκο. Μάλιστα. Αν Ιντάλγκο. Και το κόμμα αυτό το ρεπουμπλικάνικο το βάζανε γύρω στα 7-8 μάξιμου του δίνανε. Και ξαφνικά βρίσκεται στο 19. Δηλαδή το τηρουμένο των αναλογιών, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτά ήταν τα ποσοστά του στη Γαλλία, λέτε. Ναι. Τηρουμένο των αναλογιών. Και τώρα ξαφνικά λέτε το ρεπουμπλικανικό οξυγονώνεται επειδή συμβαίνουν αυτά πιο δεξιά του. Ναι, γιατί ακριβώς όσοι μέχρι τώρα θέλανε να φύγει ο Μακρόν γιατί μισούν την παγκοσμιοποίηση και μισούν όλο αυτό το ισοπεδωτικό της παγκοσμιοποίησης,
από την οικονομία μέχρι τον πολιτισμό, ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν μέχρι τώρα επιλογή Le Pen. Προσθέτεται ο Ζεμούρ, έχουν και Ζεμούρ, ναι. Όμως εάν θέλουν πραγματικά την εξουσία, καταλαβαίνουν ότι μόνος του Ζεμούρ και μόνη της η Le Pen δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσουν. Άρα τι μπορεί να σας πυρώσει τους ψηφοφόρους και τον δύο, είναι το λεγόμενο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο παραμένει ακόμη όχι στην λεγόμενη ακροδεξιά πλευρά, αλλά μπορεί να συσπυρώσει όλες τις τάσεις, ακόμη και τις ακροδεξιές, μέσα στο κόμμα. Mm. Άρα η κυρία Πεκρές λέτε ότι γίνεται το φαβορί πλέον. Είναι φαβορί. Είναι σώμα με σώμα με τον Μακρόν, διότι έχει περάσει ήδη μια εβδομάδα και δεν έχουν πέσει τα ποσοστά της. Εάν δεν ήταν φαβορί, θα είχε κάποια ποσοστά τις πρώτες μέρες μετά το συνέδριο και θα έπεφτε. Εδώ έχουμε περάσει περίπου δύο εβδομάδες και παραμένει τα ποσοστά της στο 19%, δηλαδή είναι δεύτερη μαζί με τη Le Pen. Κάτι το οποίο ισοδυναμεί αργότερα με μεγάλη δύναμη, διότι είναι απενοχοποιημένη η Πεκρές. Παρότι χρησιμοποιεί ουσιαστικά την ατζέντα της Le Pen και του Ζεμούρ, αυτό είναι το φοβερό. Αυτοί οι δύο είναι ενοχοποιημένοι, σε εισαγωγικά η λέξη ενοχοποιημένη, από το σύστημα, και οι Πεκρές είναι απενοχοποιημένη από το σύστημα. Με αποτέλεσμα, όλοι αυτοί οι λεγόμενοι άνθρωποι που δεν θέλουν τον Μακρόν για όλους τους λόγους που αναφέραμε, πολιτιστικούς, ταυτοτικούς, εθνικούς, αντιπαγκοσμιοποιητικούς κτλ., όλοι αυτοί μπορούν άνετα σε μια δεδομένη στιγμή, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να ενσωματωθούν και να ψηφίσουν την κυρία Πεκρές, η οποία θα είναι στήθος με στήθος μέχρι τέλους. Και το γεγονός ότι είναι και γυναίκα και διεκδικεί να είναι η πρώτη πρόεδρος γυναίκα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Της δίνει μεγάλους πόντους από πάρα πολλές πλευρές. Αυτό το οποίο μέχρι τώρα όμως έχει πετύχει ο Ζεμούρ προς το παρόν είναι ότι έχει καταφέρει να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό των ψήφων του Φιλιών. Α, του Φιλιών, μάλιστα. Ναι, ένα μεγάλο ψήφο στο κεντροδεξιός ο Φιλιών, πρέπει να πω. Ναι. Ήταν ο οποίος ήταν ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος. Τον έφαγε το σκάνδαλο, ναι. Τον έφαγε το σκάνδαλο τώρα. Μεταξύ μας ήταν σκάνδαλο. Ήταν σε ένα ράφτη και του έδωσε δύο κουστούμια και η γυναίκα του υποτίθεται ότι. Εντάξει, στη Γαλλία γίνονται αυτά. Στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά. Στην Ελλάδα τα θεωρούμε αστεία. Λοιπόν, σωστά. Κύριε Δαβέτα μου, εμένα τώρα ακούγοντάς σας, ξέρετε τι μου ήρθε, γιατί το είπατε ωραία με το σύστημα, η οικονομική, η πνευματική, η πολιτική, η πολιτιστική ελίτ και τα λοιπά. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ. Όλα ναι. Από χέρι στημένα και τα σπίρτα μας βρεγμένα. Λοιπόν, ακούστε εδώ, λέει ο φίλος... Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, παρακαλώ πολύ μια ερώτηση στον κύριο Δαβέτα. Πότε θεωρεί ότι άρχισε να χάνεται και να αλλάζει αυτή η ισορροπία που ανέφερε στο εσωτερικό της κοινωνίας Γαλλίας? Παίζουν ρόλο οι έντονες πολεμικές δραστηριότητες στις οποίες μετήχε η Γαλλία τα τελευταία 10 χρόνια στη Μέση Ανατολή, και μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ως επακόλουθο δέχτηκε τρομακρατικές επιθέσεις αυτών των επεμβάσεων της. Okay, αυτό ισχύει αν το δούμε μόνο από μια πλευρά της πολιτικής. Δηλαδή ότι έκανε παρεμβάσεις πράγματι οι οποίες εξόργησαν το αραβικό στοιχείο και το μουσουλμάνικο στοιχείο και αντέδρασαν έτσι. Όμως η άποψή μου είναι ότι το πρόβλημα θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς, διότι εξορισμού το μουσουλμάνικο στοιχείο λόγω της θρησκείας δεν θέλει εύκολα να ενσωματωθεί. Ας πούμε, μιλάς με παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς, τα οποία έχουν πάρει μια αγωγή γαλλική. Και όμως όταν φτάνουμε στο στοιχείο της θρησκείας, εκεί η ταυτότητά του σου λέει δεν είμαι Γάλλος, παρότι είναι τρίτη γενιά. Σου λέει είμαι μονομεθανός. Αλλά το βάζει σαν ταυτότητα, σαν αστική ταυτότητα. Mm. Δεν το ξεχωρίζει. Είναι μόνο αυτό ή έχει ευθύνες και το γαλλικό, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε ιδίως στον πολιτισμό, το γαλλικό πολιτικό και πολιτιστικό σύστημα? Τι θέλω να πω, δεν υπάρχουν, θα σας πει κάποιος απ' την άλλη, κοινωνίες και γειτονιές και προάστια πλήρως αποκλεισμένα από την υπόλοιπη? Απ' τη μια έχεις την άρνηση ενσωμάτωση αυτών των γενιών. Απ' την άλλη, πώς να ενσωματωθούν αν είναι εγκαιτοποιημένες, θα σας πει κάποιος. Okay, αυτό συνέβαινε την αρχική περίοδο που ακόμη ήταν χωρισμένα σε δύο ζώνες, στη Μητρόπολη και στην Περιφέρεια. Τώρα, τα τελευταία χρόνια όμως, μετά από διάφορα επεισόδια, έχουμε την διεύρυνση και την προσπάθεια επικοινωνίας αυτών των δύο ζώνων, Μητρόπολης και Περιφέρειας. Όμως, το λάθος που έκανε
ακριβώς για τους λόγους που είπατε και πολύ σωστά το αναφέρατε και εσείς και ο ακροατής, το λάθος που έκανε η γαλλική πολιτική ήταν να χάσει τον έλεγχο αυτών των περιοχών. Με αποτέλεσμα, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της κυριαρχίας των μουσουλμανικών στοιχείων, να έχουμε περιοχές οι οποίες κυριαρχούνται πληθυσμιακά και επίσης διοικητικά από μουσουλμάνους οι οποίοι μάλιστα σε κάποια σημεία διατηρούν άτυπα τη σάρια. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, αν πάτε στο Σεντενή, θα δείτε ότι άμα μπείτε σε διάφορα καφέ μέσα, επειδή έχω πάει εγώ προσωπικά, δεν μπορείς να μπει, ας πούμε, γυναίκα η οποία δεν έχει αυτό τη βασική μαντήλα κτλ. Και πάλι την κοιτάνε περίεργα, δεν μπορεί να μπει μέσα. Άρα αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πρόβλημα, γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Μακρόν να βάλει αυτό το λεγόμενο το περίφημο νόμο πέρσι, ο οποίος ήταν εναντίον του σεπαρατισμ, έλεγε, δηλαδή εναντίον της αποσχιστικότητας των μουσουλμάνων. Ένας σκληρός νόμος, ο οποίος ήταν αδιανόητο κάποτε να φανταστούμε ότι ο Μακρόν στα προεκλογικά που έλεγε θα ψήφισε τέτοιο νόμο, αλλά τον ψήφισε υπό το βάρος των καταστάσεων των Γάλλων πολιτών για να μην χάσει τους ψήφους του και υπό την πίεση των Ζεμούρ και Λεπέν. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, το τελευταίο ερώτημα φαινομενικά άσχετο. Πώς ζυμώνεται όλο αυτό το κλίμα, ας το πούμε, προεκλογικό πολιτικό στη Γαλλία? Θέλω να πω, γίνονται αναλύσεις, διάλογοι στο γαλλικό τύπο, στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο? Γίνεται ή περνάει στον ντούκο, για να καταλάβουμε κιόλας πώς... Όχι, καθημερινά και σταμάτητα. Το debate είναι πάρα πολύ ισχυρό. Παντού οι τηλεοράσεις έχουν, οι προεκλογικές ομιλίες και συγκεντρώσεις έχουν ξεκινήσει. Ο Ζεμούρ λίγο πριν πάει στην Αρμενία ήταν στη Μασσαλία, όπου εκεί είχε μάλιστα και κάποια επεισόδια, διότι προσπάθησαν του SOS Racism να μπουν στην εκδήλωση και δεν τους άφησαν και έγιναν διάφορα επεισόδια εκεί. Κάποιος προσπάθησε μάλιστα να τον πιάσει από το λαιμό και ούτω καθεξής. Η Βαλερή Πεκρέση έκανε ομιλία, η Λεπέν ξεκίνησε το ίδιο. Μπαίνουμε πια σιγά σιγά. Ο Μακρόν σήμερα έχει μια τεράστια δίωρη συνέντευξη, αλλά τον κατηγορούν όλοι ότι ακόμη δεν δηλώνει υποψηφιότητα, αλλά χρησιμοποιεί τον κρατικό μηχανισμό, όπως σήμερα για παράδειγμα ή σε άλλες περιπτώσεις, για να μιλήσει για το τι έχει κάνει ο ίδιος για τη Γαλλία και για ποιο είναι το πλάνο του για την γαλλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον κατηγορούν όλοι, συλλήβδουν όλοι οι αντίπαλοι. Η αντίπαλή του, ότι χρησιμοποιεί το κρατικό χρήμα και τα χρήματα των πολιτών για να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένταση. Βέβαια οι Γάλλοι, όπως ξέρετε, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, είναι πολιτισμένοι, και αυτό είναι απόλαυση να τους βλέπεις να τσακώνονται με το εσείς και το εμείς. Μάλιστα. Εγώ βεβαίως εκτιμώ ότι η καλύτερη τηλεμαχία, debate, είναι η γαλλική, όχι η αμερικανική. Είναι πιο ουσιαστική ανάμεσα στους υποψηφίους. Λοιπόν, και προτρέπω κάποιους να δουν από απορία έτσι στη γαλλική τηλεόραση και θα καταλάβουν τι εννοώ. Θα τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη έτσι εκτίμηση ενός κλίματος που ζεσταίνεται για τα καλά και που αφορά όλη την Ευρώπη. Και θα έχουμε εξελίξεις. Να είστε σίγουροι, θα έχουμε εξελίξεις με φοβερά ενδιαφέρον. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος των πολιτικών εξελίξεων, γιατί αυτές τις εξελίξεις θα επηρεάσουν και τα άλλα κράτη και την Ευρώπη. Μία, ας το πούμε, δεξιά ισχυρή υποψηφιότητα, μοιραία, σαν μικρό ντόμινο, θα επηρεάσει και άλλες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δαβέτα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.